Στόχος των ανθρώπων αυτών είναι η διαφύλαξη του δικαιώματός τους να ζουν σε ένα περιβάλλον καθαρό και υγιεινό, να μην κάθεται πάνω σε ένα ενεργό ηφαίστειο, όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν οι δεξαμενοί, και με το βλέμμα τους στραμμένο, τέλος πάντων, στην ανάπτυξη που αυτοί οι ίδιοι ορίζουν, που προφανώς και είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά μπορεί να έχει ως στόχο του την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την ακυρώνει η ίδια η εταιρεία από τη μόνιμη αποθήκευση 6.000 τόνων επικίνδυνων χημικών δίπλα στα δηληστήρια, αλλά και από το ξεφόρτωμα από τη θάλασσα 30.000 τόνων χημικών ετησίως, που θα μεταφέρονται δικώς με φορτηγά βιτιοφόρα, επιβαρύνοντας επιπλέον το ήδη βεβαρημένο λόγω δηληστηρίων τοπικό οδικό δίκτυο. Είχα την ευκαιρία και πέρασα τώρα και από το δρόμο τον τοπικό επαρχιακό. Εντάξει, με μεγάλα φορτηγά, ήδη επιβαρημένο. Έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι θα μεταφέρει και χημικά από εκεί, νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να καταλάβει. Από τη δική μας πλευρά, ως συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, νομίζω ότι κόντρα σε όλη αυτή την ιστορία και κόντρα στις αποφάσεις του Υπουργείου για τους περιβαλλοντικούς όρους και κόντρα στον Περιφερειάρχη, είδαμε και πολύ νωρίς το ζήτημα και κάναμε κάποιες ερωτήσεις καταρχήν στην Ευρωβουλή με τον σύντροφο τον Νίκο τον Χουντή στις 15 Νοεμβρίου του 10, αρκετά νωρίς, δηλαδή πάει τώρα ένα 8-10 μήνο. Λοιπόν, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση ζητώντας απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη Society Logistics. Το ένα είναι αν ήταν συμβατή η αποθήκευση και διακίνηση χημικών προϊόντων σε περιοχές όπου υπάρχει διέλευση αγωγού φυσικού αερίου και δηληστήρια, όπως είναι η περιοχή εδώ στην Κόρινθο. Η εν λόγω μονάδα ανεμπίπτει στην οδηγία Σεβέζο και αν προτίθεται η Κομισιόν να διερευνήσει τις καταγγελίες για απόκρυψη και κατάθεση ψευδών στοιχείων στην περιβαλλοντική μελέτη και επίσης άλλες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει στον εφαρμοστή η κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια, και για την ασφάλεια και για την υγεία των πολιτών. Η απάντηση ήταν αρκετά σύντομα, στις 12 Γενάρη, από τον Επίτροπο, τον κύριο Ποτότσνικ, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, ήταν αρκετά σαφής, λέγοντας ότι οποιαδήποτε μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων είναι δυνατόν να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, της Σεβέζο 2, ανάλογα με τις χημικές ουσίες και τις σχετικές ποσότητες που υπάρχουν σε αυτήν. Βέβαια, εντάξει, υποτίθεται σε αυτήν την οδηγία ότι προβλέπεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ανησυχίες για την επικινδυνότητα πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων από οποιαδήποτε γειτονική μονάδα, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι και τα δηληστήρια, είναι και η αγωγή. Επιπλέον, και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό και για τον αγώνα των κατοίκων εδώ, ότι η ακρίβεια των πληροφοριών της περιβαλλοντικής μελέτης είναι δυνατόν να προσβληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της διαβούλευσης και πριν, έτσι και μετά, προτού ληφθεί η τελική απόφαση, και από φορείς και από κατοίκους και από κυβερνητικές οργανώσεις και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο έχει τη δυνατότητα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, να προσβάλλουν συνολικά την εκτίμηση των στοιχείων στον οποίο βασίστηκε. Έχοντας αυτά τα δεδομένα, καταθέσαμε στο ΙΠΚ και μια ερώτηση εδώ στην Ελληνική Βουλή με τον σύντροφο του βουλευτή, τον Βασίλη Μιλόπουλο, και αναφέραμε την αντίθεση σύσσωμη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και το περιεχόμενο της απάντησης του κ. Ποτότσνικ, και ζητούσαμε και την επανεξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης, λόγω των λοιπόν και ακριβών στοιχείων πάνω στην οποία στηρίχθηκε και οι οποίοι δεν αποτύπωναν την πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν ξαφνιαστήκαμε όταν μετά από 20 μέρες λάβαμε την απάντηση, με διαβίβαση διάφορων υπηρεσιακών εγγράφων, που το Υπουργείο έλεγε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, ότι όλα γίνανε σύνομα, ότι τα χημικά που θα αποθηκεύονται δεν είναι επιβλαβή και πολλά ακόμα επιχειρήματα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο γάιδρος πετάει. Φυσικά, απέρριψε και όλες τις αιτιάσεις μας ως συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και όλες τις αιτιάσεις που μεταφέραμε από τους κατοίκους. Δεν υπήρξε καν έστω και μια υπόνοια ότι υπάρχει περίπτωση να διατάξει την διακοπή των εργασιών ή να επανεξετάσει τις μελέτες. Και βέβαια όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα και εναντίον των κατοίκων και εναντίον, αν θέλετε, και του πολιτικού μας χώρου που έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Και λένε ότι είμαστε εναντίον της ανάπτυξης, είμαστε οποιασδήποτε έργου το οποίο γίνεται. Εμείς καταρχήν θέτουμε το ερώτημα ανάπτυξη από ποιον και για ποιον και πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε δρόμος ανάπτυξης που έχει να κάνει με την κοινωνία, την τοπική, και αυτή πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, πρέπει να είναι απολύτως συμβατός με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και με την προστασία της δημόσιας υγείας. Και φυσικά ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και δεν διαφαίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να κλείσω με το εξής, ότι
είναι αρκετά επίκαιρη, αν θέλετε, και η επίσκεψή μας εδώ, γιατί συζητιέται αυτή τη στιγμή ένα κρίσιμο νομοσχέδιο στη Βουλή, και το οποίο θα συζητηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, περνάει τώρα από την Νομοθετική Επιτροπή, που έχει να κάνει με την απλοποίηση των διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ταυτόχρονα, βέβαια, περνάει και το ζήτημα των αυθαιρέτων, οπότε γι' αυτό έχει γίνει και μεγαλύτερος δώρος. Η ουσία είναι όμως ότι το πρώτο κομμάτι του νομοσχεδίου που αφορά την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι αρκετά κρίσιμο και, κατά τη γνώμη μας, και αρκετά σκανδαλώδες, ακριβώς για δύο λόγους, πολύ συνοπτικά. Πρώτον, γιατί σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, περιβαλλοντική μελέτη από εδώ και πέρα και σε οποιοδήποτε έλεγχο, αυτό το κομμάτι αντίθεται σε ιδιώτες, δηλαδή Γιάννη Σπίνη, Γιάννη Κερνάη, και οι ιδιώτες θα κάνουν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και οι ιδιώτες θα κάνουν τον έλεγχο σύμφωνα με αυτό που θέλει να περάσει το Υπουργείο. Και το δεύτερο είναι ότι σε πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν και τέτοιου είδους έργα, δεν θα υπάρχει διαβούλευση με περιφερειακά όργανα, αλλά είτε θα δίνονται κατευθείαν περιβαλλοντικοί όροι, όπως μπορεί να χαρακτηρίσει το Υπουργείο ένα έργο τοπικών επιπτώσεων, ή μπορεί να δίνονται άδειες, αν θέλετε, περιβαλλοντικών όρων κατευθείαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτό σημαίνει και αδιαφάνεια και έμπρη συγκεντρωτισμό. Καταλαβαίνετε και ότι μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Νομίζω ότι αυτή μια τέτοια ιστορία, όπως είναι το Σουσάκι, εμπίπτει και σε όλο αυτό προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο. Κλείνω με το εξής, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να δοθεί και ο λόγος στους κατοίκους και στους ανθρώπους που δίνουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Ότι αυτό που λέμε, ότι οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη, δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Και ότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δουλεύει για τους επιχειρηματίες όλο το προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα. Και τώρα πολύ περισσότερο και με τον καινούριο Υπουργό και με την ψήφιση του εφαρμοστικού. Και η ουσία είναι ότι έχουν το κέρδος των επιχειρηματιών στο επίκεντρο, φυσικά με την παράκαψη οποιοδήποτε όρου διαφύλαξης για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, θα είμαστε συμπαραστάτες. Και από τη δική μας πλευρά, και μετά από και μια συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Λουτρακίου και Αγίων Θεοδόρων, που μας ενημέρωσε και αυτός από τη δική του πλευρά για την κατάσταση εδώ στην περιοχή, θα προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε ό,τι καινούργια στοιχεία έχουμε και με την προσφυγή στο ΣΤΕ, για να τα μεταφέρουμε ξανά στη Βουλή και να δούμε τι θα μας απαντήσει το Υπουργείο. Αυτά, σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω εγώ τώρα και μετά. Εντάξει, είμαι σύντομα. Εγώ θα αναφερθώ, εφόσον οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν καλύψει σχεδόν το θέμα, στις ενέργειες που κάναμε σαν αυτοδιοικητική παράταξη, σαν αγωνιστική συνεργασία Πελοποννήσου, μέχρι τώρα. Καταρχήν, από τη στιγμή που ανέκυψε το πρόβλημα, εμείς το θέσαμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και εκτός από τις ενέργειες βέβαια που κάναμε σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο νομού, τη συνάντηση με την καινούργια δημοτική αρχή, τις συναντήσεις μάλλον, την συμμετοχή μας στις όποιες κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες έχουν γίνει μέχρι τώρα από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, και την ανάδειξη του θέματος στο τοπικό τύπο, πάντα από την πλευρά που την βλέπουν και οι φορείς περιοχής και οι κάτοικοι, φέραμε ως είχαμε υποχρέωση από την αρχή το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα σας πω λοιπόν ότι ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλός μας επανειλημμένως έχει θέσει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με επερωτήσεις στο θέμα της logistic, αλλά δυστυχώς ο κύριος Στατούλης, αλλά δεν μπορώ να περιορίσω τις ευθύνες στον κύριο Στατούλη, νομίζω ότι υπάρχουν συνολικά ευθύνες του Περιφερειακού Συμβουλίου, απέφευγε όχι μόνο να το κάνει θέμα, απλά και να το συζητήσει. Οι απαντήσεις ήταν εντός εισαγωγικών, δεν πείστε εσείς που βάζετε αυτό το θέμα, δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα κλπ. Τελικώς, κάτω από την πίεση των κατοίκων που αρκετοί από εδώ είχαν έρθει στην Τρίπολη και με δική μας συμμετοχή, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, αναγκαστήκανε το Περιφερειακό Συμβούλιο να απολογηθεί στους κατοίκους, λέγοντας τα εξής αμίμητα, ότι εμείς πήραμε μια περιβαλλοντική μελέτη εγκεκριμένη και δεν είχαμε καμία δυνατότητα να εκφέρουμε άλλη άποψη, ότι απευθύνεται στη δικαιοσύνη κλπ. Πώς είναι δυνατόν όμως ένας λαϊκός θεσμός, ένας δημοκρατικός θεσμός, όπως είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, του οποίου
οι εκλεγμένοι σύμβουλοι και περιφερειάρχες εκπροσωπούν τους κατοίκους και τα συμφέροντά τους, να αγνοεί παντελώς, ας πούμε, ομόφωνες αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου, ομόφωνες αποφάσεις των πρώην Δήμων Αγίου Θεοδόρων και Λουτρακίου Περαχώρας, αλλά και πολύ περισσότερο των σύσσωμων των κατοίκων. Επομένως, με ένα πραγματικά απίστευτο κινησμό, πάρθηκε μια απόφαση η οποία εγκρίνει την εγκατάσταση αυτής της επιχείρησης των χημικών στην περιοχή του Σουσακίου. Εγώ μόνο θέλω να πω για αυτό το θέμα ότι εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πραγματικά ένα απίστευτο κοκτέιλ παραγόντων, οι οποίοι αν ομιγέννητο συμβεί ατύχημα ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στη λειτουργία αυτής της εγκατάστασης, οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές όχι μόνο για την περιοχή, γιατί ξέρετε στα θέματα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, το θέμα πηγαίνει πολύ μακριά και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, όχι μόνο από την Ελλάδα που είναι λίγες οι δραστηριότητες, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, θεωρώ ότι για όλους αυτούς τους λόγους ήταν πολύ λαθεμένη αυτή η απόφαση, η οποία, όπως είπα, είναι σε πλήρη αντιστοιχεία και με το σύνολο και των κατοίκων και των φορέων του νομού. Εμείς τώρα, σαν παράταξη, ζητάμε από μία κυβέρνηση που εκλέχθηκε με τη σημαία της πράσινης ανάπτυξης, που είχε κάνει σύνθημα την πράσινη ανάπτυξη, να αφήσει στην άκρη και σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, τα κέρδη και τα μεγάλα συμφέροντα και να βάλει πάνω από αυτά τη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων, όχι μόνο της περιοχής, του νομού. Και ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους περιφερειακούς συμβούλους, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητοι, ειδικά οι σύμβουλοι οι οποίοι εκλέξαν από τον νομό Κορινθίας, ανεξαρτήτως σε ποια παράταξη ανήκει ο καθένας, πώς έμειναν παρόντες και πάρθηκε μια τόσο τραγική απόφαση. Επομένως, ζητάμε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση αυτής της απόφασης. Και δηλώνουμε, και να τελειώσω, ότι όπως κάναμε μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε και στο μέλλον με τις όση δύναμη διαθέτουμε και με τον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε, να είμαστε αλληλέγγυοι και συμμέτοχοι σε ό,τι αποφασίσουν και σε όποιες ενέργειες κάνουν από εδώ και στο εξής οι κάτοικοι των Αγίων Θεοδωρών και της περιοχής. Ευχαριστώ. Ναι. Σαν Επιτροπή Αγώνα γνωρίζουμε ότι για να φτάσουμε στη νίκη χρειάζονται τουλάχιστον να παλέψουμε σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι φυσικά η κινηματική μας δράση, το άλλο είναι ο δικαστικός αγώνας και το τρίτο είναι και ο πολιτικός αγώνας. Υπ' αυτή την έννοια, όσον αφορά δηλαδή τον πολιτικό αγώνα, να πιέσουμε υπουργεία, περιφέρειες και όχι μόνο, επίκειται και το θέμα της έγκρισης της άδειας για να γίνει η εγκατάσταση, η πολυδομική άδεια δηλαδή, από τον Δήμο Κορινθίων. Λοιπόν, χρειάζονται πιέσεις πολιτικές και από αυτή την έννοια όλες οι πολιτικές δυνάμεις που συμπαραστέκονται σε αυτόν τον αγώνα είναι πολύτιμες. Όσον αφορά τώρα τον αγώνα που έχουμε κάνει, ουσιαστικά εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με επιτυχία πιστεύω, καταφέραμε να ανατρέψουμε τουλάχιστον ψυχολογικά το σκηνικό υπέρ μας. Μέχρι πριν 20 ημέρες και το ζήτημα ήταν στην αφάνεια, δεν υπήρχε, και η εταιρεία πιθανώς να μας θεωρούσε κάποιους γραφικούς που λέγανε τρία πράγματα, αλλά δεν είχαν καμία δυνατότητα στην πράξη να εμποδίσουν τα σχέδιά τους. Σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε ανατρέψει την κατάσταση. Πιστεύω ότι στη συνέχεια, όταν ο αγώνας θα συνεχιστεί, δηλαδή με τον αποκλεισμό της εταιρείας, θα γίνει κατανοητό πως είμαστε διατεθειμένοι με κάθε τρόπο να εμποδίσουμε την εγκατάσταση της εταιρείας. Όσον αφορά το ζήτημα του fast track που πάει να περάσει η κυβέρνηση, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται με την απλή φράση «μπάτε σκύλια λέστε». Το fast track είναι «μπάτε σκύλια αλέστε» στα ελληνικά, απλώς δεν το μεταφράζουν, το αφήνουν στο εγγλέζικο, όπως το άλλο, όπως το λέγανε για την πτώχευση. Λοιπόν, selective default. Λοιπόν, εμείς σαν
πολίτες και πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι το παράδειγμα το έχει δώσει η Κερατέα, το Γραμματικό, η Φιλή, στη Χαλκιδική, στη Μεγαλόπολη, στα Λιώσια. Λοιπόν, όλος ο κόσμος θα αρχίσει να αγωνίζεται για να καταφέρει να εμποδίσει δηλαδή την πολιτική εξουσία σε συνεργασία με την οικονομική εξουσία να καταστρέφουν τις ζωές τους. Όχι μόνο για μας, πιστεύω για ευρύτερο, για πολύ περισσότερους πολίτες, αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος άλλης διαφορετικής συμμετοχής μέσα στην πολιτική, στα πολιτικά δρόμενα. Στη συνέχεια του θέματος επελήθη το Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο και αυτό ομόφωνα και παμψηφί απέρριψε την μελέτη των περιβαλλοντολογικών όρων. Παρ' όλα αυτά, τον Οκτώβριο του 2010 εξεδόθηκε η υπουργική απόφαση της κυρίας Μπιρμπίλη και του υπουργού, της Υπουργού Περιβάλλοντος και κάποιου άλλου υπουργού, δεν θυμάμαι ακριβώς, η οποία ενέκρινε τη μελέτη των περιβαλλοντολογικών όρων, αφού αγνόησε βασικά σημεία. Και όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, αγνώρισε το γεγονός ότι υπάρχει γυτνίαση με το ηφαίστειο Σουσακίου, οπότε σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να εδραιωθεί το φαινόμενο ντόμινο. Επίσης αγνώρισε ότι η γειτονική μονάδα είναι η παραγωγή άλατος από την Ελλάς, από την Πέρλα Ελλάς, η οποία εναποθηκεύει χίδιν το αλάτι, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους και επισέρχεται δηλαδή αυτή η μόλυνση σε περίπτωση ατυχήματος στην τροφική αλυσίδα. Ναι. Επίσης, αγνώρισε το γεγονός ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, τις οποίες θα χρησιμοποιεί σε περίπτωση που γίνει η εγκατάσταση της Σουλφούρελας, είναι ανίκανες να δεχθούν δεξαμενόπλια κάτω άνω των 30.000 τόνων. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην περιβαλλοντολογική αναφέρεται ότι η διακίνηση των πρώτων υλών, των χημικών υλών δηλαδή, διαθαλάσσης, θα γίνεται με δεξαμενόπλια. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει με δεξαμενόπλια, αφού οι λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες πρόκειται να εξυπηρετήσουν αυτά τα πλοία δεν μπορούν να δεχθούν αυτά τα δεξαμενόπλια. Και αυτό δεν το λέμε έτσι τυχαία. Είναι η απάντηση του Λιμεναρχείου Ισθμίας μετά από αίτημα που υποβάλαμε σαν Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και το οποίο μας απάντησε ότι όχι, δεν μπορεί να δεχθεί δεξαμενόπλια άλλο των 30.000 τόνων, κόρων μάλιστα. Επίσης δεν έλαβε υπόψη το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο και ούτε λήφθαν τα αναγκαία μέτρα, ούτε καν αναφέρονται τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και από την καθημερινότητα, την καθημερινή χρήση, όταν τα βιτιοφόρα τα οποία θα κουβαλούν το στιρένιο θα έρχονται σε επαφή με διάφορα άλλα ιδιωτικής χρήσεως, για όλα τα αυτοκίνητα κοινής χρήσεως. Τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος. Όλα αυτά δεν έλαβε υπόψη και το σπουδαιότερο απ' όλα δεν είχε την ευαισθησία αυτή την απόφαση να την κοινοποιήσει στον πρώτο Δήμο που τον ενδιέφερε πραγματικά, γιατί στο Δήμο Αγίων Θεοδόρων θα επέλθει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν το κοινοποίησε καν. Αγνώρισε παντελώς τον Δήμο Αγίων Θεοδόρων και φαίνεται από τη μελέτη των περιβαλλοντολογικών όρων ότι στους φορείς στους οποίους κοινοποιήθηκε αυτή η απόφαση δεν υπάρχει μεταξύ αυτών και ο τέος Δήμος Αγίων Θεοδόρων. Σαν νέος Δήμος λοιπόν, φτάσαμε στον Οκτώβριο του 2010 και από εκεί και πέρα η νέα ηγεσία έκανε τις εξής δικαστικές ενέργειες. Υπέβαλε αίτηση ακυρώσεως ενώπιν του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης του περί εγκρίσεως των περιβαλλοντολογικών όρων, της οποίας όμως δυστυχώς η δικάσιμος, ως ήθη στα ελληνικά δικαστήρια, ορίστηκε τις 12 Μαΐου του 2012. Στη συνέχεια υπευλήθη αίτηση αναστολής, πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με σκοπό να ανασταλεί η απόφαση περί εγκρίσεως των περιβαλλοντολογικών όρων, η οποία θα συμπεριλάμβανε και κατά προέκταση και την άδεια εγκατάσταση. Δηλαδή θα αναστέλλονται όλα. Ούτε και αυτή έχει εκδικαστεί ακόμα. Και επίσης υπευλήθηκε αίτηση με πρόσθετους λόγους, τους οποίους αργότερα ανακαλύψαμε και προσθέσαμε στο δικόγραφο, το οποίο υπεγράφει εκτός από τον Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και από 60 κατοίκους της περιοχής αυτής, του ρέματος Αγίου Χαραλάμπους και των Πέριξ περιοχών. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στις 7 Ιουλίου του 2011 και έφτασε το θέμα στον Περιφερειάρχη για να το απορρίψει και να βγάλει όχι μόνο απορριπτική απόφαση εναντίον του Δήμου και για την εγκατάσταση, αλλά παρέσχε και την άδεια εγκατάστασης αυτής της βιομηχανικής μονάδας. Όπως είχαμε δικαίωμα, προσφύγαμε στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και υποβάλαμε προσφυγή.
Εδώ δίδεται το δικαίωμα και η υποχρέωση στο Γενικό Γραμματέα μέσα σε 2 μήνες να αποφανθεί καταφατικά ή αρνητικά. Ή να πει ναι ή να πει όχι. Όμως του παρέχεται και μια άλλη ευχέρεια, να μην πει τίποτα. Οπότε, αν δεν πει τίποτα, η σιωπή του μεταφράζεται ότι αποδέχεται την απόφαση του Περιφερειάρχη. Αυτό δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα τερτύπι νομικό, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να απαλλαγεί από το βάρος να εκφράσει τη γνώμη του ευθέως και θεμελιωμένη και να αφήσει να περάσει άπρακτη προθεσμία. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δικαστικές ενέργειες, αλλά έχω την άποψη ότι δεν φτάνουν μόνο αυτές. Γιατί αυτές είναι στα χαρτιά, είναι χρονοβόρες, είναι αμφίβολο το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων και γι' αυτό ακριβώς και σαν Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων προβήκαμε και σε εξωδικαστικές ενέργειες και σε εκδηλώσεις και κυρίως σε μια γενική συνέλευση όπου ο κόσμος παρουσιάστηκε, είπε τα αιτήματά του, προβήκαμε σε όλα αυτά που είπε και ο Αντιδήμαρχος και επίσης και η ρητή δήλωση δική μου είναι ότι θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους προκειμένου να ανακληθούν αυτές οι αποφάσεις που εγκρίνουν την εγκατάσταση της μονάδας χημικών υλών από τη Logistics ΑΕ στη θέση Σουσάκη και γι' αυτό χρειαζόμαστε συμπαράσταση όλου του κόσμου και διαβεβαιώνουμε ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα προχωρήσουμε μέχρι να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση ώστε να μπορέσει και η κυρία Βουλευτής να κατανοήσει ακόμα περισσότερο το θέμα και το πρόβλημα το οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε. Το πρώτο που θα ήθελα να τονίσω και να πω είναι ότι η απουσία του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου από την περιοχή μας είναι και η βασική αιτία που σήμερα δημιουργούνται όλα αυτά τα θέματα και όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι, πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν είναι τώρα να το κρίνουμε αυτό το πράγμα. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει Γενικό Πολεμικό με συνέπεια να μην υπάρχουν χρήσεις γης και ακολουθούν όλα τα άλλα τα οποία έτσι μας συμβαίνουν και οπωσδήποτε δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα, τα μεγάλα και τα προβλήματα. Πιστεύω ότι για να πάρεις κάποιες αποφάσεις τέτοιες ή να, άμα θέλετε, περιβαλλοντικά και με μελέτες περιβαλλοντικές να επέμβεις σε μια περιοχή, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να βλέπεις είναι και να εξετάζεις το οικοσύστημα της περιοχής. Μια μικρή ενημέρωση γι' αυτό. Υπάρχει το ηφαίστειο Σουσακίου. Με ένα πολύ που ουσιαστικά είναι και μνημείο της φύσης, το οποίο βλέπουμε να το αξιοποιούμε κιόλας. Αυτή η νέα δημοτική αρχή έχει βάλει κάποιους τέτοιους στόχους. Είναι η κορυφή του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου και που συνοδεύεται με ένα μεγάλο γεωθερμικό πεδίο. Πάνω ακριβώς από το ηφαίστειο, η περιοχή και που και αυτό διερευνάται, έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και σύντομα θα ξεκινήσουμε σχετικά με υδρογεωλογικές μελέτες. Υπάρχουν υδροφόρα και μάλιστα με νερά ποιότητας σαν και αυτά του Λουτρακίου, ίσως και καλύτερα. Ήδη υπάρχει γεώτρηση, την οποία δεν είναι ακόμα λειτουργήσει, δεν είναι ενεργοποιήσει, με 50 κυβικά την ώρα. Έχει γίνει δοκιμαστική και γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο υδροφόρο. Αυτά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ήδη πιο πάνω, αυτό το υδροφόρο να φανταστείτε ότι είναι εκτεταμένο, εκτείνεται μάλλον από το σημείο το οποίο βρίσκουμε βόρεια και σε απόσταση θα μπορούσα να πω 1000 μέτρων, ίσως και λιγότερο. Είναι ένα πολύ μεγάλο, όπως σας είπα, και θα μπορούσε πολύ να λύσει πολλά ζητήματα και θέματα και τουλάχιστον ίδρυυση της πόλης και του Δήμου γενικότερα σήμερα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι, και που αυτά τα λέω σχετικά με το οικοσύστημα και το τι είναι, να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν δύο ρέματα, δύο χήμαροι. Ο ένας χήμαρος είναι αυτός που λέμε Αγίου Δημητρίου και ο άλλος είναι του Αγίου Χαραλάμπου, οι οποίοι εκβάλλουν σε αυτόν τον κόλπο. Η λεκάνη απορροής, μάλλον αυτές οι βιομηχανίες όλες, είναι στημένες απάνω στην λεκάνη απορροής αυτού του χυμάρου του Αγίου Δημητρίου. Και από την άλλη μεριά, όπως σας είπα, υπάρχει και ο χύμαρος του Αγίου Χαραλάμπους που εκβάλλει σε απόσταση περίπου τα 300-400 περίπου μέτρα και σχηματίζουν αυτόν τον κόλπο. Και μαζί του σχηματίζεται και μια παραλία, η οποία είναι μια παραλία πανέμορφη, από τις καλύτερες της περιοχής μας και εξυπηρετεί ανάγκες, ας πούμε, των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο.
υπήρχε τουριστική επιχείρηση και μάλιστα εύρωστη κάποιες εποχές ή κάποιες περιόδους η οποία έκλεισε με την παρουσία και την εμφάνιση όλων αυτών των πραγμάτων. Και πάμε τώρα και στο συγκεκριμένο. Εμείς δίνουμε, έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε μια μεγάλη μάχη σχετικά με την ΒΠΕ. Είμαστε αποφασισμένοι αυτή η Δημοτική Αρχή να μην επιτρέψει το κομμάτι, την περιοχή πάνω από τη Νέα Εθνική Οδό να ενταχθεί σε ΒΠΕ. Μιλάμε μόνο για το κάτω τμήμα της περιοχής αυτής και μιλάμε και θα αποφασίσουμε δηλαδή, σύντομα θα έχουμε θέματα τέτοια σε Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο βιομηχανίες χαμηλής όχλησης και οπωσδήποτε κατόπιν αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε συμφωνίας των κατοίκων της περιοχής. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν δούμε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πώς έχουν κινηθεί, παρατηρούμε, το πρώτο που παρατηρούμε, ότι στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρένθεση εδώ, ότι καμία από αυτές τις βιομηχανίες που βρίσκονται εκεί, Σουλφούρ, Φουλγκόρ και Πέρλα, δεν είχαν, και δεν ξέρω αν τώρα τελευταία μετά από πιέσεις που γίνανε, δεν είχαν περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι αν θέλετε να το σημειώσετε, δηλαδή όλον αυτόν τον καιρό λειτουργούσαν παράνομα. Αμέσως αφού διερευνήσαμε όλα αυτά τα θέματα και διαπιστώσαμε, αμέσως στείλαμε έγγραφο και τους καλούσαμε όπως μας δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προανέφερα. Οι μόνοι που δεν ανταποκρίθηκαν ήσαν αυτοί οι τρεις. Σουλφούρ, Φουλγκόρ και Πέρλα. Όλες οι άλλες βιομηχανίες πραγματικά έστειλαν τα έγγραφά τους στο Δήμο, έχει ξεκινήσει να γίνεται ένα αρχείο, αυτοί οι τρεις δεν έστειλαν κανένα έγγραφο. Παρατηρείται όμως στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Σουλφούρ, που δεν ξέρω αν έχει εγκριθεί, είχα μια επικοινωνία με τις υπηρεσίες ακόμα, δεν το έχω ξεκαθαρίσει και αν έχει περιβαλλοντικούς όρους, θέλω να πω ότι και η Πέρλα είναι μια θυγατρική της Σουλφούρ, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή η Σουλφούρ και η Πέρλα και η logistic που μπαίνει σήμερα στο χορό. Μέσα στην αρχική, μάλλον στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Σουλφούρ έχει συμπεριλάβει και τη logistic. Έχει μιλήσει για αυτές τις ίδιες λιμενικές εγκαταστάσεις και μέσα από αυτές θα γίνεται η εξυπηρέτηση, λέει, και της logistic. Με αυτήν την μελέτη δηλαδή, πονηρά τελείως, έχουν έτσι περάσει αυτό τον ελιμενισμό των δεξαμενοπλοίων, τα οποία θα έρχονται στο λιμάνι για να ξεφορτώνουν ή να φορτώνουν αυτά τα χημικά. Οπωσδήποτε βάζουμε και κάποια άλλα πολύ μεγάλα ζητήματα και γιατί η αντίδρασή μας είναι τόσο μεγάλη και γιατί λέμε όχι σε αυτή τη βόμβα που πάντα να μας βάλετε και να μας τοποθετήσετε στον τόπο μας. Οι βασικοί λόγοι πέρα από τα χημικά και ο βασικότερος αν θέλετε λόγος είναι και όλοι υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα. Γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε αυτές οι επιχειρήσεις και μετά δεν ξέρουμε και πού φτάνουν. Επέκταση στην επέκταση και όλα αυτά. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε και οπωσδήποτε τι κρύβεται μάλλον πίσω από όλο αυτό το θέμα. Πραγματικά λέω ότι υπάρχει εκεί μια υποψία και κάτι άλλο είναι και όχι έτσι αυτό που θέλουν να δώσουν και μάλιστα το δίνουν και με τέτοιο τρόπο ότι όλα είναι αθώα. Μόνο αθώα δεν είναι, γιατί όπως είπα και προηγούμενα και πέρα από αυτά, εάν κοιτάξουμε δηλαδή και τον τρόπο και τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία προσπαθούν να πασαλείψουν και να πούνε, υπάρχει ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι σαράβαλο, δεν μπορεί δηλαδή να αδιανόητο, άμα θέλετε, να μπαίνουν και να βγαίνουν, να φορτώνουν και να ξαναφορτώνουν, να ξεφορτώνουν βιτιοφόρα. Από την άλλη μεριά, οι λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ανύπαρκτες, πραγματικά ανύπαρκτες δηλαδή, κάτι μαούνες έχουν εκεί χάμου για να προσαράζουν πλοία και να γίνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση αυτών των πλοίων που θα έρχονται εκεί. Αυτή είναι η σημαντικότερη λόγια, αν θέλετε, και πέρα και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, σχετικά με την επισκεψιμότητα
των βαποριών σε μια τέτοια περιοχή, η οποία υπάρχει συγκεκριμένο αγκυροβόλιο. Δεν μπορούν δηλαδή οπουδήποτε να δέσουν και να αγκυροβολήσουν καράβια. Συν το στοιχείο, ή άμα θέλετε την θέση του λιμεναρχείου, που λέει ότι αυτές οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τέτοιων πλοίων που θα έρχονται για να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν στο λιμάνι αυτό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα και που οπωσδήποτε από την πρώτη στιγμή ξεσηκωθήκαμε. Δεν είναι τώρα το θέμα, είναι ξεκινήσει από το 2007. Ξεσηκώθηκε εδώ η τοπική κοινωνία με μπροστά τη Δημοτική Αρχή και φτάσαμε, ας πούμε, στη σημερινή έτσι, κατάσταση. Αυτοί να προχωρήσανε, πραγματικά πρόκειται για ένα βιασμό. Αγνοήσανε τα πάντα, αγνοήσανε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αγνοήσανε την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αγνοήσανε τις αποφάσεις όλων των Δήμων της περιοχής, οι οποίοι είχαν ταχθεί δίπλα μας, γιατί και αυτοί άμεσα, ίσως και περισσότερο κάποιοι, έχουν πρόβλημα από αυτή την εγκατάσταση και προχωρήσανε στο να εκδώσουν αυτή την άδεια. Σε μια επικοινωνία την οποία είχα και σήμερα μάλιστα με την κυρία Καραβασίλη, την επιθερότρια περιβάλλοντος, και πραγματικά με εξέπληξε αυτό το θέμα, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν οι θέσεις και οι απόψεις των φάκελων των οποίων έχει σταλεί εκεί, οι θέσεις του Δήμου, των Δημοτικών Συμβουλίων, των φορέων της περιοχής, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν ξερά έτσι, οι απόψεις κάποιων και τίποτα άλλο. Φυσικά, έτσι, έκλεισα ένα ραντεβού μαζί της και μαζί με το Δήμο, που δεν ξέρω, θα συζητήσουμε, ίσως την φέρουμε και εδώ, να πάμε να κάνουμε μία αυτοψία πέρα σε αυτόν τον χώρο, να δει τι πραγματικά είναι και, και γιατί πραγματικά μιλάμε. Γιατί άλλο τώρα στα χαρτιά και άλλο να έχεις έτσι, μία εικόνα πραγματική από τον χώρο αυτόν.